Βεβαίως περίσσεψαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα οι τοποθετήσεις περί ιστορικής μέρας μετά την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής, περί μιας γενναίας απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει τις χώρες και όλα τα υπόλοιπα, και την Ελλάδα με τα 70 δις τα οποία φέρνει πίσω στις βαλίτσες στον Πρωθυπουργό σου. Όμως αυτή η συμφωνία, η αντιλαϊκή, η βάρβαρη και η ταξική, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ιστορικός, παρά ένας προσωρινός συμβιβασμός. Ένας προσωρινός συμβιβασμός στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν μπορεί να συγκαλύψει τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς που εκδηλώνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταγωνισμοί και αντιθέσεις οι οποίες εξέδινονται. Αυτή η συμφωνία του Συμβουλίου Κορυφής καθιστά ως σύντομο ανέκδοτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης. Καταρρύπτει τα μυθεύματα περί νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας τάιζε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, περί μια Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλλάζει. Γιατί άλλωστε η σφοδρότατη διαπάλη που έγινε τις τέσσερις αυτές μέρες στο Συμβούλιο Κορυφής αφορούσε το ποιοι όμιλοι θα κερδίσουν αυτά τα πακέτα του Ταμείου Ανάπτυξης και του πλαισίου του νέου ΕΣΠΑΝ. Αν δηλαδή θα βγουν πιο κερδισμένοι οι γερμανικοί όμιλοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι της Βόρειας Ευρώπης ή οι επιχειρηματικοί όμιλοι του Νότου, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας. Ποιοι κλάδοι θα πάρουν περισσότερα κονδύλια από τα προγράμματα αυτά, της ψηφιακής οικονομίας, της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, ενώ αντίθετα υπήρξε μια ομοφωνία η οποία τσακίζει κόκαλα. Και η ομοφωνία η οποία υπήρξε και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν ήταν στο γεγονός της κατεδάφισης των όποιων δικαιωμάτων υπάρχουν ακόμη στην αγορά εργασίας στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε ομοφωνία στο γεγονός ότι θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα ακόμη περισσότερο η αντιλαϊκή επίθεση η οποία συνοδεύει την εκταμείευση αυτών των δισεκατομμυρίων. Έτσι λοιπόν, τα νέα μνημόνια που χαλκεύει η απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής έχουν ως αφετηρία το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τους δημοσιονομικούς στόχους που προσωρινά είναι σε αναστολή, αλλά και το νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο σημαδεύει, στοχεύει στην ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, στην κεφαλοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίησης τομέων κοινωνικών, όπως για παράδειγμα της υγείας. Άλλωστε, αυτό θα πρέπει να αποτυπώνει και το αναπτυξιακό σχέδιο. Γι' αυτό και η Επιτροπή Πισαρίδη, με επικεφαλή στον κύριο Πισαρίδη, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική στα ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό σύστημα. Μέσα από αυτή την απόφαση, οι μόνοι οι οποίοι είναι κερδισμένοι είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι οποίοι μάλιστα βγαίνουν διπλά κερδισμένοι. Από τη μία μεριά θα έχουν μια τεράστια χρηματοδότηση και από την άλλη τη μεριά τους διασφαλίζουν μέσα από την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων ένα πολύ πιο φτηνό, ευέλικτο και χωρίς δικαιώματα εργατικό δυναμικό. Και από την άλλη μεριά διπλά χαμένοι βγαίνουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βγαίνουν διπλά χαμένοι γιατί χειροτερεύουν οι όροι ικανοποίησης των αναγκών τους εξαιτίας της κατεδάφισης δικαιωμάτων, συλλογικών και ατομικών, αλλά και ταυτόχρονα από το γεγονός ότι ο τελικός αποδέχτης του λογαριασμού του 1,75 τρισεκατομμύρια ευρώ θα είναι οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης μέσα από την αύξηση της φορολογίας, μέσα από τη μείωση των κοινωνικών δαπανών σε υγεία, παιδεία, πρόνοια. Τη στιγμή, μάλιστα, που δίνονται όλο και περισσότερα προκλητικά προνόμια φοροαπαλλαγών και φοροαποφυγών για το μεγάλο κεφάλαιο. Με αποτέλεσμα, τα αντιλαϊκά αυτά μέτρα τα οποία σημαδεύουν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη διαχείριση της πανδημίας ήρθαν για να μείνουν. Άλλωστε, και το σημερινό νομοσχέδιο εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Από την άποψη ότι βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πράσινη ατζέντα. Όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος για την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε υπεραλιστικές επιθέσεις και επεμβάσει στην περιοχή. Αλλά για το γεγονός
ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία καταστρέφονται κεφάλαια τα οποία είναι επενδεδεμένα σε αυτό που ονομάζουν κάποιοι στην αξιοποίηση και στη χρησιμοποίηση της βρώμικης ενέργειας, είτε είναι εμπορεύματα, είτε είναι υποδομές, και την αντικατάσταση αυτών από αντίστοιχα που θα χρησιμοποιούν τη λεγόμενη καθαρή ενέργεια. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δημιουργήσουν κερδοφόρες διεξόδους για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, τα οποία λιμνάζουν για να στηρίξουν δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων και όχι για το περιβάλλον. Άλλωστε, ο κύριος Υπουργός, μιλώντας το πρωί, ήταν και ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, αναδεικνύοντας δύο από τα βασικά στοιχεία της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης. Το ένα είναι η απολιγνητοποίηση, και είναι ο στόχος με το ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγεί στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Πελοποννήσου, οδηγεί στην ενεργειακή εξάρτηση, γιατί ακριβώς θα αντικαταστήσει το λιγνίτι ως μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο, που είναι ένα εισαγόμενο καύσιμο, θα είναι πολύ πιο ακριβό το ρεύμα για το λαό και ταυτόχρονα θα διαμορφώσει τις περιοχές αυτές ζώνες, νέες οικονομικές ζώνες, όπου επί της ουσίας θα παρέχονται νέα προκλητικά προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους και ένα πολύ φτηνό, ακόμη πιο φτηνό εργατικό δυναμικό. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ την προκαλεί την κυβέρνηση να πάρει και άλλα μέτρα, όπως τόνισε και η προηγούμενη ομιλήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, να δοθούν και νέα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα δραστηριοποιηθούν στις απολιγνητοποιημένες περιοχές. Στις περιοχές της απολιγνητοποίησης. Όμως, όλη αυτή η διαδικασία φαίνεται ποιους εξυπηρετεί. Από αυτή την άποψη το ενδιαφέρον σας δεν σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σχετίζεται ακριβώς με το πού θα πώς θα αντικατασταθεί αυτό το μείγμα με νέες επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο οδηγεί στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος μέσα από την άναρχη χωροθέτηση τεράστιων ολικών πάρκων και στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος. Και από αυτή την άποψη, αν θα σας ενδιαφέραν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, θα είχατε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα των υδροελεκτρικών έργων, τα οποία και ανανεώσιμη ενέργεια παράγουν, αλλά και εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Και από την άλλη τη μεριά φαίνεται το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον είναι της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων για την προστασία του περιβάλλοντος, σχετίζεται με το δεύτερο πυλώνα της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης, τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπου σε πρόσφατη επίσκεψη του Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος στην περιοχή της Τρίπολης ανάδειξε τη λογική, κατέθεσε την πρόταση για εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσως ΣΔΙΤ, δηλαδή εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη γνωστή καρκινογόνα μέθοδο της καύσης στην περιοχή όπου θα σταματήσει η λειτουργία των λιγνητικών σταθμών της Μεγαλόπολης. Αυτός λοιπόν ο φαύλος κύκλος αποκαλύπτει και το υποκριτικό σας ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Αλλά για ποια προστασία του περιβάλλοντος μπορούμε να μιλάμε, όταν και εσείς όπως και οι προηγούμενοι παραδίδετε τους ορεινούς όγκους, τα δάση, τις ακτές και τον αιγυαλό για να αξιοποιηθούν με επιχειρηματικά κριτήρια, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία τους, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση αυτά των λαϊκών στρωμάτων και των οικογενειών. Έτσι λοιπόν και το νομοσχέδιό σας για την ηλεκτροκίνηση, προβλέποντας αυτά για τις ζώνες και αυτά για τις ζώνες, τις οικονομικές ζώνες της περιοχής της απολιγνητοποίησης, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρέχει κίνητρα αντικατάστασης του στόλου των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους και στις αυτοβιομηχανίες που παράγουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ ακριβά. Αλήθεια. Ποιος άνεργος θα μπορέσει να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όσα κίνητρα και αν δίνεται. Ο νέος των 300 ευρώ θα μπορέσει να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ή ο συνταξιούχος των 500. Κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων
για μετακίνηση η οποία θα είναι φτηνή και η οποία θα προστατεύει το περιβάλλον. Άλλωστε, ο στόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς και απαρχαιωμένος είναι και είναι ευθύνη και επιλογή και της σημερινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης. Σε όλη αυτή την εικόνα πρέπει να προσθέσουμε ταυτόχρονα μια εικόνα η οποία με όραμα και αφετηρία την προστασία και την στήριξη των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων εντάσσεται και η απέτηση, ταυτόχρονη πρόθεση της απέτησης της ελληνικής άρχουσας τάξης για συμμετοχή των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στο πιάτσικο που γίνεται στους λαούς της περιοχής, εμπλέκοντας τη χώρα μας όλο και περισσότερο στους υπεραλληλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτή η εμπλοκή είναι ακριβώς που αποθρασύνει την Τουρκία και οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα από μέρος της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η Τουρκία εξαργυρώνει έτσι και την υποκριτική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τελευταίο επεισόδιο κλιμάκωσης επιθετικότητας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ναύτεξη την οποία εξέδωσε η Τουρκία πριν από λίγες ώρες για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά ότι όλες αυτές οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, η επιθετικότητα της Τουρκίας αλλά και ο ρόλος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ οι οποίοι αποθρασίουν αυτή την επιθετικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πρόσχημα για να υλοποιηθούν οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί στην περιοχή για τη συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο υπό την Αμερικανονατοϊκή σφραγίδα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, σε βάρος των λαών. Και αυτή ακριβώς την κοινή στρατηγική ικανοποίηση των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων από τη μια μεριά και γεωστρατηγικής αναβάθμισης από την άλλη, που έχετε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το κίνημα αλλαγής, προσπαθείτε να τη συγκαλύψετε με όλες αυτές τις οσμές οι οποίες αναδεικνύονται το τελευταίο διάστημα, είτε αφορούν το σκάνδαλο της Νοβάρτης, είτε αφορούν την τραγωδία στο Μάτι, που τόσο διάστημα όχι μόνο δεν αναδείχθηκαν οι αιτίες και οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας, αλλά και ταυτόχρονα δεκάδες οικογένειες αναγκάζονται να ζουν έξω από τα σπίτια τους χωρίς να έχουν αποκατασταθεί οι τεράστιες ζημιές στις κατοικίες αλλά και στο περιβάλλον στην περιοχή. Από αυτήν άποψη λοιπόν είναι φανερή και η στάση του ΚΚΕ στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.